Εδώ να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Πανιερότατε, καλό μεσημέρι, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Κάθε καλό και σε εσάς και σε όλον τον λαό μας. Να είστε καλά. Θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία και έρχομαι κοντά σας. Μαρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ο αναθυματισμός έγινε στην Τουρκία, αλλά η κυβέρνηση ακόμη αισθάνεται έφραστη, θα λέγαμε. Και αυτό γιατί ο πόλεμος εδώ στην Τουρκία δεν έχει σταματήσει, ούτε έχει σκοπό βέβαια. Ο στόχος δεν ήταν ο ανασχηματισμός, αλλά να ταρακουνηθεί για τα καλά ο Ερντογάν. Ο ίδιος όμως συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και συνεχίζει να επιτίθεται σε όσους τον έπληξαν πριν από μία εβδομάδα. Έτσι, μετά τις εκαθαρίσεις στην αστυνομία, τα βάζει τώρα με τη δικαιοσύνη. Χθες ο εισαγγελέας που ερευνούσε το σκάνδαλο πάθηκε από τα καθήκοντά του, αλλά δεν έφυγε ανώδυνα, Νικήτα, ως ένας υπουργός που υπακούει απλά στις εντολές του προϊσταμένου του. Ο εισαγγελέας κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν και οι αυλοί του παρενέβησαν στην έρευνά του και δεν τον άφησαν να κάνει τη δουλειά του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο εισαγγελέας ετοιμαζόταν να διατάξει ένα δεύτερο κύμα συλλήψεων, το οποίο θα είχε στόχο βουλευτές, επιχειρηματίες και κρατικούς αξιωματούχους. Μπροστά στη δίνη που θα έφερνε το νέο χτύπημα στην Ερντογάν, πρόλαβε να την ξυλώσει από τη θέση του, αλλά ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο, μέτωπο κατά της πανίσχυρης δικαιοσύνης, που κρατάει στα χέρια τη στοιχεία που εξέτει τον Ερντογάν. Ο κόσμος την ίδια ώρα, Νικήτα, έχει κατέβει στους δρόμους όλη την Τουρκία, καλώντας την κυβέρνηση να παρατηθεί. Η κατάσταση έχει αρχίσει να θυμίζει αρχές καλοκαιριού πάλι και κατάσταση γκεζή. Από η Πεθερόλα παραμένει ως έκφραση αγανάκτησης τις νύχτες στους δρόμους. Τα συνθήματα μόνο λίγο παραφράστηκαν από παντού ταξίν σε παντού ρουσφέτικες διαφθορά, αλλά το αίτημα παραμένει το ίδιο, να παρατηθεί ο Ερντογάν. Και η αστυνομία να συνεχίζει τα βιολίτη, δηλαδή να επεμβαίνει βία, να δακρυγόνα και αυλίες νερού και γενικά να υπάρχει ένας γενικός αναβρασμός στη χώρα, Νικήτα. Από όλους πάντως έγινε και να υφίσταται και στη Βουλή ο Ερντογάν. Σήμερα παραιτήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές επειδή αντιδρούσαν τακτικές του Τούρκου Πρωθυπουργού και ο αριθμός ανέρχεται πλέον στους 6, μείον 6 ψήφοι δηλαδή για τον Ερντογάν στη Βουλή. Νικήτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Μαρία την Ζαχαράκη. Ξυλώνει και δικαστικούς ο Ερντογάν. Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, Πανιερότατε. Κοιτάξτε, αισθάνομαι ότι αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία αφορούν την Κύπρο, αφορούν και όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παγκοσμίως, όπως είπε ο εκεί πρέσβης της Αμερικής, ξυλώνεται, λέει, αυτή τη στιγμή μια αυτοκρατορία και ένας πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας συμπεριφέρεται από καιρόν ως σουλτάνος. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πόσο καθοριστικό είναι το πολιτικό DNA κάθε χώρας, δηλαδή η ιστορία που κουβαλάει κάθε χώρα στο παρελθόν της και την προβάλλει στο παρόν της. Φαίνεται ότι η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ έχει γίνει πλέον παρελθόν. Έχουμε εισέλθει στη νεοοθωμανική Τουρκία και αυτή τη στιγμή, επειδή το όλο σύστημα, το παγκόσμιο, η νέα τάξη πραγμάτων δεν αποδέχεται μία νεοοθωμανική αυτοκρατορία, απειλείται αυτόν το κατασκεύασμα του Νταβούτογλου εν πολλής και λιγότερον του Ερντογάν, απειλείται με διάλυση. Και το έχουν αισθανθεί πλειστιώσει από Ρωσία μέχρι Αμερική και νομίζω και εμείς το αισθανόμεθα. Το τραγικό είναι ότι με αυτήν τη χώρα... Δεν θα τον σώσουν αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις που κάνει ο Ερντογάν, Πανιερότατε. Τα βάζει και με την δικαστική εξουσία, τα βάζει και με τα κόμματα, και με όλους τους υπουργούς, τους αλλάζει, τους στέλνει στο σπίτι τους. Κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις που έγιναν στην πλατεία Ταξίν. Ναι, πριν από 5-6 μήνες, ναι. Ναι, νομίζω ήταν ενδεικτικές ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις. Ναι, πολλοί και τότε είχαν προβλέψει ότι ήταν η τελευταία του Ερντογάν. Όμως τα κατάφερε, στάθηκε και είμαστε εδώ. Μπορεί τώρα. Και τώρα να το κατορθώσει, αλλά με μεγαλύτερο κόστος και με μεγαλύτερες πληγές. Διότι η σύγκρουση τώρα δεν είναι με τους Αλεβίτες που ήταν εν πολλής αλεβιτικών κίνημα εκείνων που γίνονταν στην πλατεία Ταξίμ, ούτε με τους Κούρδους, ούτε με τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Τουρκίας που αντιστέκονταν σε έναν Οθωμανό νέο Ισλαμιστή σουλτάνων πρωθυπουργών. Τώρα η σύγκρουση είναι ξεκάθαρα πλέον με τον μέντοραν του, με τον Φετουλάχ Γκιούλεν. Ο Φετουλάχ Γκιούλεν δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκαθόρισε τα τελευταία 13 χρόνια
όλη την εκπαίδευση της Τουρκίας και όχι μόνο. Έχει 600 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθορίζει το νέο light Ισλάμ, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε χώρες παρεμφερείς που έχουν σχέση με την Τουρκία. Μένει... Τι είναι light Ισλάμ? Δεν είναι το σουνιτικό. Μάλιστα. Το αυστηρό δηλαδή, το οποίο θέλει να επιβάλλει τη Σαρία, όπως η Περσία, όπως η Σαουδική Αραβία. Είναι ένα Ισλάμ αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερικανική νεοταξική πολιτική και εν πολλής και στην εβραϊκή αντίληψη τι γειτόνους θέλουμε για το Ισραήλ εννοώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η σύγκρουση, Φετουλά Γκιουλέν και Ερτογάν οδηγεί σε μεγάλους κραδασμούς, διότι ο Φετουλά Γκιουλέν καθορίζει την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από αυτές τις σχολές έχουν βγει οι νέοι δικαστές, οι νέοι στρατιωτικοί, οι νέοι αστυνομικοί. Άρα αυτός έστησε ένα σύστημα που γεννούσε ανθρώπους. Και όταν γεννάς ανθρώπους, καθορίζεις το μέλλον. Η άνοδος των Ισλαμιστών ποιους άλλους ανησυχεί και προβληματίζει? Γιατί τα βέλη του Ερτογάν τα έριξε και δεξιά και αριστερά προς τον έξω κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, και πόσο μας αγγίζει εμάς. Μας αγγίζει άμεσα και σε λίγο θα το αισθανθούμε. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δηλαδή. Και είναι από καιρό που το σφράνθηκα και σε διάφορες συνεντεύξεις και ομιλίες, συνομιλίες που έκανα, το είχα πει και φάνηκε κάπως παράτερον ομόρφου, που είναι με τη συνύπαρξη άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους να λέει. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακριβώς, ναι. Άλλον Τουρκία, άλλον, ναι. Τουρκοκύπριοι. Άλλον το τι θέλουμε για το μέλλον του τόπου μας εμείς και άλλον το τι θέλει ο Νταβούτογλου, ο Ερτογάν και ο Γκιούλ. Λοιπόν, οπωσδήποτε δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε και οι Άραβες, ούτε και οι Πέρσες, που είναι αυστηρών Ισλάμ, δεν θέλουν ένα δεύτερον χαλίφι, αυστηρό δηλαδή Ισλάμ, το οποίο να ηγείται η Τουρκία. Αυτό δεν το θέλουν. Για τον Κυπριακ... Ο Φετουλά Γκιουλέν το κατάλαβε αυτό. Και προσαρμόστηκε ο άνθρωπος, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμόσει και τον Ερτογάν και τον Γκιούλ σε αυτήν τη στρατηγική. Μετά τα γεγονότα που έγιναν στη Γάζα, η σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας και στη συνέχεια το πολύ πολύ καθοριστικό, η λεγόμενη άνοιξη της Αιγύπτου και των προηγούμενων χωρών, την Ισίας Λιβύης, και η στάση που έδειξε ο Ερτογάν σε αυτήν όλη την λεγόμενη άνοιξη, προβλημάτισε και είδαν οι πάντες ότι έχουμε εδώ έναν αυτοκράτορα, ένα χαλίφι που αναδύεται και θέλει να ηγηθεί του Ισλαμικού κόσμου με τους δικούς του Οθωμανικούς όρους. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κανείς εκ των μεγάλων παιχτών της συγχρόνου ιστορίας δεν συμβαδίζουν με τα τουρκικά οράματα του κυρίου Ερτογάν. Ναι, αλλά εμείς παρατηρούμε και εντοπίζουμε μια μεγάλη καθυστέρηση στο Κυπριακό. Και μόλις αυτές τις εξελίξεις, για να τις συνδέσω και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την αναμένουμε και πότε? Εγώ νομίζω να αναμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνομιλίες με μια Τουρκία η οποία συνεχώς παραπέει και βρίσκεται σε κατάσταση θυμού και προς έσωθεν και προς έξωθεν. Τι συνομιλίες να κάνεις με αυτήν τη χώρα? Όταν μάλιστα έρχονται και λέμε δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν είναι επιθετική μέσα στο Αιγαίο. Ναι, αλλά αυτό το αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, πανιερώτατε. Δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα. Ναι, αλλά το ζούμε δεκαετίες, αυτή η επιθετικότητα νομίζω έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία και για ενεργειακούς λόγους, αλλά και για να κάνει εξαγωγή των προβλημάτων της προς άλλες χώρες, είτε στη Βόρειο Συρία είτε στο Αιγαίο, ετοιμάζεται για κάποιον επεισόδιο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Για να στρέψει αλλού τα βλέμματα. Και επειδή έχει, κατά την άποψή της, βλέψεις που θέλει να δείξει ότι είμαι αυτοκρατορία και καθορίζω εγώ τα πράγματα όπως εγώ θέλω. Πολλά εγώ. Απομάκρυνση του Ερτογάν θεωρείται ότι είναι για το καλό του Κυπριακού? Ή η Τουρκία δεν αλλάζει όπως την μάθαμε τόσα χρόνια, είναι εκεί η ίδια
Κοίτα, όχι, αλλάζει η Τουρκία. Αλλάζει, ναι. Ναι, εμείς βλέπω... Όχι στο βαθμό που την αναμένουμε. Εμείς την αλλάζουμε. Ξέρεις τι βλέπω, ότι ναι. Εμείς δύσκολα αλλάζουμε. Οι Κύπροι με την αιμονή μας ότι, ξέρετε, θα τα βρούμε με αυτούς τους ανθρώπους γιατί αλλάζουν. Ενώ οι Τούρκοι αλλάζουν σε επίπεδο πολιτικής, αλλά σκληραίνουν τα πράγματα. Και επιβάλλουν έναν Ισλάμ το οποίο δεν γνώρισε ποτέ ούτε επί εποχής Οθωμανών Σουλτάνων. Άρα πώς εμείς με αυτούς θα τα βρούμε. Άρα τι ελπίδες έχουμε για επίλυση του Κυπριακού Πανίου? Θα περιμένουμε, κατά τη δική μου σκληρή άποψη. Ναι, να περιμένουμε τι? Τη διάλυση της Τουρκίας. Δεν είναι αυτό απομακρυσμένο σενάριο? Νομίζω είναι το πιο πλησίον, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί μέσα στον καταναλωτισμό, τον κομματισμό και τον κυπροκεντρικών χαρακτήρα που έχει η πολιτική μας. Πάντοτε με πλήγωνε το ότι δεν παρακολουθούσαμε οι Κύπροι τι γίνεται στη γειτονιά μας. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί τα τελευταίες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, προσανατολισμός μας είναι ανήκομεν, όπως είπε ο Μέγας Εθνάρχης Καραμαλής, στην Δύση. Αποτέλεσμα, ξεχάσαμε τη γεωγραφική μας θέση, ότι βρισκόμεθα στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, ναι. Και το άλλο, δεν παρακολουθούσαμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και η γειτονιά μας είναι η Συρία, άμα δούμε το χάρτη, από πάνω Μικρά Ασία, η οποία αργότερα έγινε Τουρκία, και πιο κάτω η Αίγυπτος. Αυτή είναι η γειτονιά της Κύπρου. Τα τελευταία 20 χρόνια και πριν ακόμα γίνω επίσκοπος, διαβάζω συνεχώς ιστορία της Κύπρου και δι' της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό που βλέπω, αγαπητέ Νικήτα, είναι το εξής. Όποτε συναχωθεί η Συρία, γρυπώνεται η Κύπρος. Μάλιστα. Όχι τώρα, αιώνες. Αιώνες γίνεται αυτή η δουλειά. Όποτε η Μικρά Ασία έχει μία μετάλλαξη, τότε η Κύπρος έχει επιπτώσεις. Δεν είναι φρικτή συγκυρία το ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η μεταβολή, αυτή η μετάλλαξη, ο μετασχηματισμός στη Συρία ταυτόχρονα με την Τουρκία. Και εμείς είναι δυνατόν να αγνοούμε? Όχι, δεν μπορούμε. Ναι, αλλά έχουμε νέα δεδομένα στην περιοχή μας. Έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο. Αυτά, έχουμε όλα αυτά τα ενεργειακά. Θα βοηθήσουν ή θα μας βάλουν κι άλλο στη γωνία? Έχουν αυτά από τα νέα δεδομένα, τα οποία δεν είναι και τόσο νέα. Πολλοί τα ξέραν τα δεδομένα. Ναι, αλλά πλέον τα έχουμε, είναι εκεί χειροπιαστά. Τα μάθαμε εμείς τώρα. Τα έχουμε με αριθμούς, τα έχουμε με δεδομένα συγκεκριμένα. Έχει νέα δεδομένα η Τουρκία να έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Και να μην βλέπει ότι μία ομοσπονδία την βολεύει, αλλά δύο κράτη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ξέρω ότι πολλοί το ακούν με έκπληξη, αλλά δυστυχώς, δεν το χαίρομαι αυτό, δυστυχώς αυτόν έχει δείξει η τελευταία δεκαετία. Και δεν προέκυψε αυτή η πολιτική της Τουρκίας από ό,τι φαίνεται ξαφνικά. Όταν διαβάσουμε το βιβλίο του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, αντιλαμβανόμεθα ότι έχουμε μία σύλληψη μιας νεοοθωμανικής πολιτικής εδώ και αρκετά χρόνια. Ο ρόλος της Εκκλησίας, για να έρθουμε και λίγο στα θέματα που απασχολούν τους Κυπρίους. 45-50 χιλιάδες άνθρωποι είναι καθημερινά στα κοινωνικά παντοπολία, χωρίς φαγητό, τρέχουν από δεξιά και αριστερά για να βρουν φαγητό. Ο ρόλος της Εκκλησίας και στο Κυπριακό, αλλά και γενικότερα και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, είναι αυτός που έπρεπε να είναι, πανιερώτατε? Νομίζω είναι αρκετά καλή ανταπόκριση στις επίσημης Εκκλησίας. Εκκλησία είναι όλοι. Και όλοι, αυτοί, ναι, που πεινούν και αυτοί που προσφέρουν. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, τώρα εμείς ως ηγεσία της Εκκλησίας, οι κατατόπους Μητροπόλης, Ιεράρχοι, Επισκοποί, τι κάνουμε εν πολλής? Ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν τρόφιμα, μας δίνουν ενδύματα, κάνουμε ανακατανομή αυτού του πλούτου. Και εντοπίζουμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επισκοπής, της κάθε Μητρόπολης, γίνεται και ανάλογη εργασία. Νομίζω ότι αυτό που είναι συγκλονιστικό δεν είναι το αν ανταποκρινόμεθα.